Ζούμε σε έναν υπέροχο κόσμο επιστήμης και τεχνολογίας. Πόσοι από εμάς όμως θα έχουν σκεφτεί ότι όλα αυτά τα οποία βρίσκουμε γύρω μας, τα επιτεύγματα της επιστήμης, στηρίζονται πάνω σε δύο απλές φιλοσοφικές έννοιες. Την έννοια του χώρου και του χρόνου. Δύο έννοιες που δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε πραγματικά, αλλά μόνο διαισθητικά. Έχουμε μια διαισθητική εικόνα λοιπόν του τι σημαίνει ύψος, πλάτος και μήκος. Το ύψος το έχουμε συνδυάσει με το ύψος του κορμιού μας. Το πλάτος με το άνοιγμα των χεριών μας. Ενώ το μήκος με τη διάσταση που κάθε φορά απλώνεται μπροστά μας. Αυτή η εντύπωση που έχουμε για τις διαστάσεις είναι αληθινή ή ψευδής, θα μας το αποκαλύψει ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Πριν κάμποσα χρόνια, έτυχε να παρακολουθήσω ένα απλό μάθημα γεωμετρίας στο σπίτι της ξαδέλφης μου. Προσπαθούσε να μάθει το μικρό της γιο πώς ακριβώς είναι οι διαστάσεις. Σε αυτό το δωμάτιο του έλεγε, αυτό εδώ είναι το μήκος, αυτό είναι το πλάτος, αυτό εδώ είναι το ύψος. Ο μικρός είχε τελείως διαφορετική άποψη. Γιατί μαμά δεν μπορεί το ύψος να είναι πλάτος ή το πλάτος μήκος? Βεβαίως, ο μικρός είχε δίκιο. Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα, ένα τεράστιο ορθογώνιο κουτί. Ας βάψουμε το μήκος διαφορετικό, το πλάτος του διαφορετικό και το ύψος του διαφορετικό. Αν αναποδοτηρήσουμε το κουτί, οι διαστάσεις πλέον αυτές δεν έχουν νόημα. Το ύψος μπορεί να γίνει πλάτος και το πλάτος μπορεί να γίνει ύψος. Ας δούμε λοιπόν ένα δεύτερο παράδειγμα. Όλοι το έχουμε μέσα στο μυαλό μας, αλλά δεν έχουμε ακριβώς συνειδητοποιήσει το τι κρύβει μέσα του. Ας θεωρήσουμε τη σφαίρα της γης. Ένας άνθρωπος βρίσκεται στο βόρειο πόλο. Για τον άνθρωπο αυτό, αυτό είναι το δεξιά. Αυτό είναι το αριστερά. Επάνω εννοεί αυτή τη διάσταση και κάτω αυτή τη διάσταση. Ας θεωρήσουμε τώρα ένα δεύτερο άνθρωπο στο νότιο πόλο. Για τον άνθρωπο αυτό, το δεξιά είναι αυτό. Το αριστερά, αυτό. Το επάνω, αυτή η διάσταση. Και το κάτω, αυτή η διάσταση. Ας εξαφανίσουμε τώρα τη γη και ας αφήσουμε τους δύο ανθρώπους στο αχανές άδειο διάστημα. Όπως παρατηρούμε, το επάνω του ενός είναι κάτω για τον άλλον, το αριστερά του ενός είναι δεξιά για τον άλλον. Τι σημασία λοιπόν έχουν μέσα στο διάστημα οι έννοιες πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά? Τίποτα. Είναι συμβάσεις που οι άνθρωποι έχουν φτιάξει για να αλληλοκατανοούνται και για να μπορούν να φτιάξουν επιστήμη και τεχνολογία. Οι διαστάσεις όμως που είδαμε στα προηγούμενα δημιουργούν φαινόμενα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ένα από αυτά είναι το φαινόμενο της καπηλότητας. Λέμε ότι αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι μια επίπεδη επιφάνεια είναι καπύλη όταν οι αισθήσεις μου αρχίζουν να συνειδητοποιούν την έννοια του ύψους. Όσο ανυψώνεται το αντικείμενο, η επίπεδη επιφάνεια, τότε λέμε ότι αυξάνει η καπυλότητά του. Αν οι αισθήσεις μου δεν μπορούν να αντιληφθούν την έννοια του ύψους, τότε έχω την αίσθηση ότι όλα τα αντικείμενα είναι επίπεδα και σε κάποιες περιπτώσεις ότι τα αντικείμενα χάνονται από το οπτικό μου πεδίο. Ας φανταστούμε ότι πετάμε με ένα αεροπλάνο πάνω από ένα ψηλό βουνό και το βλέπουμε κάθετα. Δεν αντιλαμβανόμαστε το ύψος του, δεν έχουμε την αίσθηση της τρίτης διάστασης και έτσι λοιπόν βλέπουμε τα πάντα επίπεδα. Βλέπουμε κατόψεις. Κατεβαίνοντας όμως, έχουμε την αίσθηση του ύψους και μαζί την αίσθηση της καμπυλότητας. Οι αισθήσεις μας αντιλήφθηκαν την τρίτη διάσταση. Ας δούμε ένα ακόμα παράδειγμα. Έχουμε μπροστά μας την απέραντη θάλασσα και ένα καΐκι με ψηλό κατάρτι απομακρύνεται από μας.
Όσο απομακρύνεται, βλέπουμε σιγά σιγά να χάνεται το σκαρί του, σιγά σιγά το κατάρτι του και τελικά το καΐκι χάνεται από τα μάτια μου. Αυτό είναι ένα φαινόμενο της καμπυλότητας της γης. Κρύφτηκε από το άλλο μέρος της γης που εμείς δεν μπορούμε να δούμε. Το καΐκι δεν χάθηκε. Πάψαμε να το βλέπουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Η καμπυλότητα μου το έκρυψε. Από τα προηγούμενα παραδείγματα καταλαβαίνουμε ότι η έννοια της καμπυλότητας έχει νόημα για τις ανθρώπινες αισθήσεις μόνο όταν αντιλαμβάνονται την τρίτη διάσταση. Αν για κάποιο λόγο οι αισθήσεις μας δεν μπορούν να αντιληφθούν το ύψος, τότε βλέπουμε τα πάντα επίπεδα. Φάνταζαν πολύ όμορφα και αρμονικά μέσα στη φύση, γνωρίζοντας τις τρεις διαστάσεις, ύψος, πλάτος, μήκος. Μέχρι που ήρθε η θεωρία της σχετικότητας να μας αποδείξει ότι το σύμπαν μας δεν είναι τριών διαστάσεων, αλλά τεσσάρων διαστάσεων. Θα μου πείτε, τι τρεις, τι τέσσερις διαστάσεις. Κι όμως έχει μεγάλη σημασία, διότι γνωρίζουμε σήμερα ότι οι ανθρώπινες αισθήσεις είναι διαμορφωμένες με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούμε να αντιληφθούμε μορφές και σχήματα τεσσάρων διαστάσεων. Και τα πάντα μες στο σύμπαν είναι τεσσάρων διαστάσεων. Όλα αυτά φαίνονται περίεργα. Γιατί να μην μπορούμε να αντιληφθούμε ένα αντικείμενο τεσσάρων διαστάσεων? Το επόμενο παράδειγμα θα μας δείξει το γιατί. Ας θεωρήσουμε ένα σημείο α και ας το μετακινήσουμε κάθετα προς τον εαυτό του, κατά τμήμα, τέτοιο ώστε να πάρουμε το ευθύγραμμα τμήμα ΑΒ. Έχουμε φτιάξει τον μονοδιάστατο κύβο. Μετακινώντας κάθετα προς τον εαυτό του το ευθύγραμμα τμήμα ΑΒ και κατά απόσταση ίση με το μήκος του, θα πάρουμε το τετράγωνο, το οποίο είναι ο διδιάστατος κύβος. Μετακινώντας το τετράγωνο κάθετα προς τον εαυτό του, λαμβάνουμε τον τρισδιάστατο κύβο. Με την ίδια λογική, τη στιγμή που έχουμε έναν τρισδιάστατο κύβο, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν τετραδιάστατο κύβο, θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο που κάναμε πριν. Θα πρέπει να μετατοπίσουμε τον κύβο, τον όγκο του κύβου, κάθετα επάνω στον εαυτό του. Όχι κάθετα επάνω στην πλευρά του, την ακμή του, αλλά κάθετα επάνω στον όγκο του. Μια τέτοια κίνηση δεν μπορεί να γίνει λογικά κατανοητή, ούτε αισθητή από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή μέσω των αισθήσεών μας να δούμε, να καταλάβουμε το σχήμα του τετραδιάστατου κύβου. Ο κύβος αυτός όμως υπάρχει. Δεν μπορούμε να τον αντιληφθούμε, μπορούμε να τον μελετήσουμε μέσω μαθηματικών σχέσεων. Εδώ ο νους αντικαθιστά τις αισθήσεις μας. Ο τετραδιάστατος κύβος υπάρχει έξω από τις αισθήσεις μας. Εδώ όμως θα έπρεπε να βάλουμε ένα ερώτημα. Είπαμε ότι το σύμπαν μας είναι τετραδιάστατο. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα αντικείμενα μέσα του είναι τετραδιάστατα. Και βάσει αυτών που είπαμε, θα έπρεπε να μην βλέπουμε τίποτα. Οι αισθήσεις μας να μην αντιλαμβάνονται τίποτα. Κι όμως, εμείς βλέπουμε πράγματα, γεγονότα γύρω μας. Βλέπουμε αυτό που ονομάζουμε ορατό σύμπαν. Τι είναι αυτό που βλέπουμε? Η εξήγηση είναι πολύ απλή. Η μειωμένη δυνατότητα των αισθήσεών μας αποκόπτει πλαστά μέσα από το σύμπαν ένα κομμάτι. Το κομμάτι αυτό έχει τέτοιες ιδιότητες που μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας μεγάλος τρισδιάστατος καθρέφτης. Τα τετραδιάστατα αντικείμενα καθρεφτίζονται επάνω σε αυτόν τον τρισδιάστατο καθρέφτη που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μου και εμείς αντιλαμβανόμαστε τις σκιές τους,
τις προβολές τους, τον κατοπτρισμό τους πάνω σε αυτόν τον καθρέφτη που οι αισθήσεις μας έχουν δημιουργήσει. Θα ήθελα τώρα να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει και να δείτε έναν επίπεδο κόσμο. Ο κόσμος αυτός θα είναι ακριβώς όμοιος με το δικό μας, μόνο που θα κινείται στο πλαίσιο των δύο διαστάσεων. Τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο θα είναι πλακέ. Οι άνθρωποι, τα όντα θα είναι πλακέ και τα σπίτια τους θα είναι σαν τις κατόψεις των αρχιτεκτονικών σχεδίων. Οι άνθρωποι του πλακέ αυτού κόσμου δεν αντιλαμβάνονται την τρίτη διάσταση. Δεν έχουν την αίσθηση του ύψους. Ας πάρουμε ένα τρισδιάστατο αντικείμενο έξω και πέρα από τον πλακέ κόσμο των δύο διαστάσεων. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το αντιληφθούν οι πλακέ άνθρωποι. Αν κατά κάποιο τρόπο φωτιστεί αυτό το αντικείμενο και πέσει στον πλακέ επίπεδο κόσμο η σκιά του, οι άνθρωποι βεβαίως και μπορούν να αντιληφθούν αυτή την προβολή, αυτή τη σκιά, αυτό το καθρέφτισμα του τρισδιάστατου αντικειμένου. Οι επιστήμονες του πλακέ κόσμου θα μελετούν τη σκιά, την προβολή, το καθρέφτισμα του τρισδιάστατου αντικειμένου. Θα καταλήγουν σε εξισώσεις και σχέσεις, αλλά δεν θα έχουν καμιά ιδέα του τι πραγματικά είναι το αντικείμενο το οποίο καθρεφτίζεται. Ας έρθουμε τώρα λοιπόν να σκεφτούμε και να παίξουμε με τους ανθρώπους αυτού του επίπεδου κόσμου. Εγώ είμαι τρισδιάστατος. Βρίσκομαι πάνω από τον επίπεδο κόσμου. Μας χωρίζει το ύψος. Κανένας άνθρωπος του επίπεδου κόσμου δεν μπορεί να με αντιληφθεί. Όμως εγώ βλέπω και αντιλαμβάνομαι οτιδήποτε συμβαίνει πάνω σε αυτόν τον επίπεδο κόσμου. Εάν τραβήξω μια ευθεία μπροστά σε ένα σύνολο ανθρώπων, τι θα δουν οι άνθρωποι αυτοί? Θα δουν ως εκ θαύματος μπροστά τους να δημιουργείται ένας υλικός τείχος που δεν θα μπορούν να τον περάσουν. Πώς? Όλος ανετίος. Σαν θαύμα. Θαύμα δεν υπάρχει. Εγώ έφτιαξα αυτή τη γραμμή. Ας παίξουμε ακόμα μαζί του, ας παίξουμε με τους επιστήμονες αυτού του κόσμου. Ας πάρουμε μια σφαίρα, σιδερένια, να την κρεμάσουμε σε ένα λεπτό σκηνάκι και να αρχίσουμε να την κατεβάζουμε προς τον κόσμο αυτό. Όσο η σφαίρα αυτή βρίσκεται σε κάποιο ύψος από τον κόσμο, κανένας δεν μπορεί να την αντιληφθεί. Η σφαίρα αρχίζει και ακουμπάει τον επίπεδο αυτό κόσμο. Οι άνθρωποι τι αντιλαμβάνονται? Αντιλαμβάνονται την τομή της σφαίρας με το επίπεδο, δηλαδή ένα σημείο. Τι λένε οι επιστήμονες? Ξαφνικά, χωρίς αιτία, άνευ λόγου, σαν θαύμα, δημιουργήθηκε ένα υλικό σημείο. Συνεχίζω εγώ να κατεβάζω την μπάλα. Αυτομάτως θα βλέπουν οι επιστήμονες στο επίπεδο κόσμου το υλικό σημείο να μεγαλώνει, υλικό να εμφανίζεται επάνω στον επίπεδο κόσμο χωρίς λόγο. Και όσο κατεβάζω τη σφαίρα, ο κύκλος αυτός θα μεγαλώνει. Θα μεγαλώνει. Και οι επιστήμονες θα ψάχνουν νόμους πώς μεγαλώνει αυτό το υλικό που έως εκ θαύματος δημιουργήθηκε. Συνεχίζω να κατεβάζω τη σφαίρα. Από το μέσο της σφαίρας και έπειτα, ο κύκλος αυτός θα συνεχίζει να μικραίνει, να μικραίνει, να μικραίνει. Για τους ανθρώπους αυτού του επίπεδου κόσμου, τι θα συμβαίνει? Ήλι θα ξεχύνεται ξαφνικά ως εκ θαύματος, θα διαστέλλεται και μετά, όταν έχει ξεπεράσει το μέσον της η σφαίρα, όπως βυθίζεται, θα δούμε ότι αυτός ο υλικός κύκλος θα αρχίζει να μικραίνει, να μικραίνει, να μικραίνει, να ξαναγίνεται σημείο και να χάνεται. Και οι επιστήμονες στο επίπεδο του κόσμου θα φτιάχνουν θεωρίες. Θα προσπαθούν να εξηγήσουν επιστημονικά το πώς υλικό εμφανίστηκε εκ του μη όντως σαν από θαύμα, πώς αυτό το υλικό άρχισε να διαστέλλεται και μετά να συστέλλεται. Και εμείς θα γελάμε. Δεν υπάρχει ούτε συστολή υλικού, ούτε διαστολή. Απλώς μια μπάλα, την οποία ανεβοκατεβάζω μέσα από τον επίπεδο. Ό,τι είπαμε προηγουμένως για τις δύο διαστάσεις, για τον πλακέ κόσμο και για τον απέξω τρισδιάστατο κόσμο, ας τον μεταφέρουμε στον δικό μας. Ο διδιάστατος κόσμος θα αντικατασταθεί από τις τρεις διαστάσεις και οι τρεις διαστάσεις από τις τέσσερις. Αυτό πάει να πει ότι οι προβολές του τετραδιάστατου χώρου θα είναι κατανοητές στον τρισδιάστατο χώρο μας.
Δεν μπορούμε, σαν τρισδιάστατοι άνθρωποι, να καταλάβουμε τίποτα από τετραδιάστατα όντα. Μπορούμε να καταλάβουμε τις προβολές, τα καθρεφτίσματά τους, τις σκιές τους. Συνεπώς, μελετώντας μια σκιά ως τρισδιάστατη, δεν μπορούμε να δώσουμε ή να βρούμε συμπεράσματα για τετραδιάστατο χώρο. Όπως ο διδιάστατος κόσμος αντιλαμβάνεται σκιές και προβολές, ο τρισδιάστατος κόσμος αντιλαμβάνεται σκιές και προβολές ενός τετραδιάστατου κόσμου, τον οποίον δεν μπορεί να δει, δεν μπορεί να αντιληφθεί με τις αισθήσεις του, αλλά μπορεί να μελετήσει μόνο τις προβολές του, οι οποίες είναι ψευδείς. Μελετώντας οι επιστήμονες του τρισδιάστατου κόσμου σκιές και προβολές, έχουν μια λανθασμένη εντύπωση για τον υπαρκτό τετραδιάστατο κόσμο. Μέσα σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο της σύγχρονης φυσικής, μέσα σε αυτό το σύμπαν των τεσσάρων διαστάσεων, συμβαίνουν πολύ όμορφα, πρωτόγνωρα φαινόμενα. Εάν έχω ένα τετραδιάστατο αντικείμενο, δεν μπορώ να το αντιληφθώ μέσω των αισθησιών μου. Αν όμως με κάποιον περίεργο τρόπο μπορούσα να το φωτίσω και η σκιά του να πέσει επάνω στον ορατό τρισδιάστατο κόσμο μου, οι αισθήσεις μου θα αντιλαμβάνονταν σαν πραγματικότητα όχι το τετραδιάστατο αντικείμενο, αλλά τη σκιά του, το καθρέφτισμά του. Αυτό θα αντιλαμβανόμουν σαν αντικείμενο και θα αγνοούσα την πραγματική ύπαρξη του τετραδιάστατου αντικειμένου. Συμβαίνουν όμως και άλλα περίεργα γεγονότα σε αυτόν τον τετραδιάστατο, υπέροχο κόσμο, τον κόσμο του σύμπαντός μας. Θυμάστε ότι στον επίπεδο κόσμο, για τον επίπεδο άνθρωπο, η γραμμή ήταν τείχος αδιαπέραστος. Για τον τρισδιάστατο άνθρωπο όμως, η γραμμή ήταν ένα τίποτα. Με ένα απλό βήμα μπορούσε να το ξεπεράσει. Για τον τρισδιάστατο άνθρωπο, ένας υλικός τείχος είναι ένα φράγμα αδιαπέραστο. Δεν μπορεί να περάσει από μέσα του. Για έναν τετραδιάστατο άνθρωπο, αν μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει, ένας τείχος θα ήταν ένα τίποτα. Με ένα άλμα, μέσα από μία τέταρτη διάσταση, μπορούσε να περάσει μέσα από αυτό τον τείχο και να βγει από την άλλη πλευρά. Το ερώτημα όμως εδώ είναι ένα. Μπορεί ο επίπεδος άνθρωπος με κάποιον τρόπο να ξεφύγει, να αποδράσει από την επίπεδη φυλακή του? Η απάντηση είναι ναι. Αν θεωρήσουμε ότι ο επίπεδος αυτός κόσμος ήταν μια ελαφριά ελαστική μεμβράνη και ο άνθρωπος ένα σημείο επάνω σε αυτό το χώρο, τον επίπεδο, και κατά κάποιον μυστηριώδη τρόπο μπορούσε να αυξάνει συνέχεια την ενέργεια και την μάζα του, δηλαδή να γίνεται όλο και πιο βαρύς, τότε θα έβλεπε την ελαστική αυτή μεμβράνη να υποχωρεί κάτω από τα πόδια του μέσα στη δημιουργία ενός πηγαδιού που συνεχώς θα μεγάλωνε. Αναφέρομαι σε ένα πηγάδι. Δηλαδή σιγά σιγά ο άνθρωπος, αυτός ο επίπεδος άνθρωπος, θα μπορούσε να συνειδητοποιήσει την έννοια του ύψους. Συνεχώς θα ύψανε το βάρος του. Το πηγάδι θα μεγάλωνε. Ο άνθρωπος θα είχε και μια νέα αντίληψη του ύψους, μέχρι που το βάρος του θα γινόταν άπειρο. Θα έσπαγε η μεμβράνη και ο άνθρωπος θα βρισκόταν μέσα στο χώρο των τριών διαστάσεων. Θα είχε αποδράσει από τον επίπεδο κόσμο και θα μπορούσε να αντιληφθεί όλο το μεγαλείο των τριών διαστάσεων. Το ίδιο συμβαίνει και για το δικό μας κόσμο. Μπορούμε να αποδράσουμε από τον χώρο των τριών διαστάσεων και να πάμε σε ένα χώρο τεσσάρων διαστάσεων? Ναι. Και σαν παράδειγμα αναφέρουμε τις μελανές οπές. Τι είναι μελανή οπή? Είναι ένα υπερμαζικό αστέρι που συνεχώς μειώνει τις διαστάσεις του, αυξάνει την βαρύτητά του και με τον ίδιο τρόπο που αναφέραμε προηγουμένως καμπυλώνει το χώρο, δημιουργώντας ένα τεράστιο πηγάδι. Όταν η βαρύτητά του αυτή γίνει πολύ μεγάλη, σπάει τον πάτο του και βγαίνει στο χώρο των τεσσάρων διαστάσεων. Το αντικείμενο δεν έπαψε να υπάρχει, απλώς το χάσαμε από το πεδίο όρασής μας, από το πεδίο όρασης των οργάνων μας. Υπάρχει, αλλά σε έναν άλλο χώρο που δεν γίνεται αντιληπτός από τις ανθρώπινες αισθήσεις.
Όσον αφορά την τέταρτη διάσταση, ο καθηγητής Μακ Τζάναρ στο βιβλίο του «Έννοιες του χώρου» αναφέρει τα εξής. Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι η ιδέα μιας τέταρτης διάστασης έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους πνευματιστικούς κύκλους. Ο Χένρι Μουρ είχε ήδη εφαρμόσει αυτή την έννοια στην πνευματιστική του σύλληψη, την οποία αποκαλούσε «απισίτουντο εσενσιάλις», δηλαδή ουσιώδη πυκνότητα. Στο εγχειρίδιον μεταφύζικουν γράφει «Έτσι, όπου τυχόν περιέχονται σε κάτι είτε περισσότερες ουσίες, είτε πιο πολλή ουσία από ότι αυτό ισοσταθμίζει με το μέγεθός του, εκεί γίνεται αντιληπτή η τέταρτη διάσταση, την οποία ονομάζω ουσιώδη πυκνότητα. Τα υπερφυσικά φαινόμενα, τα οποία επιδεικνύονται από τους πνευματιστές στις διάφορες συγκεντρώσεις τους, ερμηνεύονταν με βάση την υπόθεση μιας τέταρτης διάστασης». Γνωστότατα από αυτή την άποψη είναι τα πειράματα τα οποία εκτέλεσε στο τέλος του 19ου αιώνα ο διάσημος καθηγητής της αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, Ιωάννης Ζόλνερ. Τα πειράματα αυτά παρακολούθησαν ως μάρτυρες και πολλοί άλλοι διακεκριμένοι συναδελφοί του. Μιλάμε για πειράματα τοπολογικού χαρακτήρα, όπως το λύσιμο κόμπων σε πνευματικούς βρόγκους, και για τα φαινόμενα απόρτς, προσκομίσεις, δηλαδή εμφάνιση ή προσέγγιση ανέτια κάποιων αντικειμένων. Ο Ιωάννης Ζόλνερ, στο βιβλίο του «Transcendalen Physik», «Υπερβατική φυσική», προσπάθησε να λύσει αυτά τα φαινόμενα μέσω της τέταρτης χωρικής διάστασης. Ομοίως, προσπάθησε να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πνευματιστικών κύκλων μέσω της τέταρτης χωρικής διάστασης και να εξηγήσει ταυτόχρονα και τα θαύματα στις διάφορες θρησκείες. Ζούμε σε ένα υπέροχο σύμπαν. Ένα σύμπαν που σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας έχει 4 διαστάσεις. Σύμφωνα με κάποιες άλλες θεωρίες έχει 11 διαστάσεις. Το σίγουρο όμως είναι ότι οι αισθήσεις μας δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν αντικείμενα τα οποία έχουν παραπάνω από 3 διαστάσεις. Αυτό λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε γύρω μας δεν είναι τίποτα άλλο από τις προβολές, το καθρέφτισμα, τη σκιά τετραδιάστατων αντικειμένων μέσα στο χώρο των 3 διαστάσεων που πλαστά φτιάχνουν οι αισθήσεις μας και ο εγκέφαλός μας. Βρισκόμαστε πάλι μπροστά σε μια πλάνη των αισθήσεων. Ζούμε λοιπόν την εποχή μιας νέας μεγάλης επιστημονικής επανάστασης. Μιας επανάστασης η οποία, αν γίνει κτήμα του καθενός μας, θα οδηγήσει την κοινωνία μας σε μια νέα παγκόσμια πολιτισμική εποχή. Ας προετοιμαστούμε να δεχτούμε τον νέο αυτό θαυμαστό κόσμο. Το μέλλον είναι πια παρόν. Ας το κατακτήσουμε.